Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ, πιθανόν από δύο άτομα οι οποίοι έστησαν καρτέρι στο Σέρβο 27 χρόνο στην είσοδο της πολυκατοικίας Έλενα Κόρτ στην περιοχή Γερμασόγειας. Άκουσα 5 πυροβολισμούς ακριβώς πίσω από την, στον πισινό των δρόμων, όπως κατάλαβα πρέπει να ήταν οι πυροβολισμοί. Ευχήκαμε, δεν ξέραμε τίποτα το ύποπτο. Από αυτό το σημείο οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα τους καθώς ανέβαινε τις σκάλες. Οι δολοφόνοι έριξαν πισόπλατα στο θύμα τους 5 πυροβολισμούς με περίστροφο, ενώ προσπαθούσε να ανέβει από τη σκάλα της πολυκατοικίας στο διαμέρισμά του που βρίσκεται στον πρωτοόροφο. Την σκηνή απέκλεισε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ κλιμάκια του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων αρχηγείου και της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού άρχισαν έρευνες. Αυτοψία διενήργησαν οι ιατροδικαστές Σταυριανός και Σοφοκλέους. Ο νεαρός αλλοδαπός αναγνωρίστηκε από αστυνομικούς, αφού στο παρελθόν απασχόλησε τις διοκτικές αρχές σε σοβαρές υποθέσεις ένοπλης ληστείας και συμπλοκής στο καμπαρέ Flash που εργαζόταν. Οι δολοφόνοι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, διέφυγαν με μαύρο αυτοκίνητο τύπου Golf, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Ύστερα από έρευνες των διοκτικών αρχών, πανομοιότυπο αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας επισκεπτών εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία και το πρωί μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού για δακτυλοσκοπικό έλεγχο. Ενοκλήθηκαν και ανακρίνονται αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και αλλοδαποί. Οι έρευνες της σκηνής συνεχίστηκαν και το πρωί, ενώ διενεργήθη νέα αυτοψία από τους δύο κυβερνητικούς ιατροδικαστές και τον ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη, ο οποίος κλήθηκε από το αρχηγείο αστυνομίας. Τα κίνητρα των δραστών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανόν να οφείλονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών εμπόρων ναρκωτικών.